Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Αρχίζει το δελτίο ειδήσεων του Capital. Συνδεόμαστε αμέσως με τη Χριστίνα Μάρκου για να δούμε όλες τις εξελίξεις στην Κύπρο αναφορικά με τα νέα κρούσματα. Καλησπέρα Χριστίνα. Καλησπέρα Μαρία, καλησπέρα κυρίες και κύριοι. 14 επιβεβαιωμένα κρούσματα κορονοϊού στην Κύπρο ανακοινώθηκαν πριν από λίγο στην καθιερωμένη διαστολή τύπου από τους ειδικούς του Υπουργείου Υγείας, όπως ανακοίνωσε ο Δ. Λεόντιος Κοστρίκης. Τα 4 είναι εισαγόμενα κρούσματα, τα 8 αποτελούν επαφές επιβεβαιωμένων κρούσματων. Επίσης, ένα άτομο από το νοσοκομείο της Πάφου και ένα άτομο το οποίο το ιστορικό διερευνάται. Να πούμε ότι ένα από τα 14 επιβεβαιωμένα κρούσματα που ανακοίνωσε πριν από λίγο το Υπουργείο Υγείας συνδέεται με το Γενικό Νοσοκομείο της Πάφου. Σύμφωνα με δηλώσεις του Δ. Ιωσήφ Μουτήρη, ο οποίος είχε αναλάβει την προσωρινή διοίκηση του Γενικού Νοσοκομείου Πάφου, το νέο κρούσμα αφορά γιατρό του παιδιατρικού τμήματος του νοσοκομείου της Πάφου. Σύμφωνα με τον κύριο Μουτήρη, γιατρός αποτελεί επαφή της περασμένης εβδομάδας. Συγκεκριμένα ανέφερε ο κύριος Μουτήρης πως ο γιατρός της παιδιατρικής κλινικής του νοσοκομείου της Πάφου φέρεται να είχε σε επαφή σε μικρό χώρο με άλλους γιατρούς την περασμένη εβδομάδα που προέρχονταν από τμήματα όπου είχαν σημειωθεί κρούσματα κορονοϊού σε ασθενείς. Με τα νέα κρούσματα, λοιπόν, Μαρία, στους 146 ανέρχεται ο αριθμός των επιβεβαιωμένων κρούσματων στην Κύπρο και τα 76 από αυτά αποτελούν επαφές. Όπως αναφέρθηκε κατά τη διάρκεια της δημοσιογραφικής διάσκεψης από τον Δ. Λοΐζου, αρκετοί ασθενείς από τα κρούσματα έχουν ήδη θεραπευτεί. Σύμφωνα με τον Δ. Λοΐζου, αναφέρθηκε στην κλινική κατάσταση των ασθενών μέχρι τις 3 το απόγευμα. Ένα επιβεβαιωμένο περιστατικό νοσηλεύεται για προληπτικούς λόγους στο Μακάριο νοσοκομείο σε καλή γενική κατάσταση. Πρόκειται, Μαρέ, για το τρίμηνο τρόμηνων βρέφος στο Μακάριο νοσοκομείο. Να πούμε ότι σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση το 20 μηνών βρέφος είναι τελικά αρνητικό στον κορονοϊό. Τώρα στο Γενικό Νοσοκομείο Αμαχώς νοσηλεύονται συνολικά 13 άτομα σε θάλαμο και 2 σημάδα αυξημένης φροντίδας. Στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκοσίας νοσηλεύεται στο θάλαμο 1 άτομο, 6 άτομα νοσηλεύονται διασωληνωμένα, 2 στην αναδρατική θεραπεία του Γενικού Νοσοκομείου Λεμεσού και 4 στην ιδιωτική μονάδα του νοσοκομείου της Λευκοσίας. Η κατάσταση των ασθενών που νοσηλεύονται διασωληνωμένοι είναι αυτή τη στιγμή κρίσιμη, αλλά σταθερή, όπως αναφέρθηκε. Και τέλος, Μάριο Δ. Λοΐζου σχολιάστηκε για την αρνητική εξέλιξη μετά και το επιβεβαιωμένο κρούσμα στο νοσοκομείο της Λευκοσίας που αφορά νεαρό που μπήκε στο νοσοκομείο με κάταγμα και στην αρχή διαγνώστηκε με κορονοϊό. Όπως ανέφερε ο κ. Λοΐζου, χαρακτηριστικά αναφορικά με τα θέματα που ήταν σήμερα το φως δημοσιότητας και την αναφορά σε νέο κρούσμα στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκοσίας, θα ήθελα να τονίσω ότι γίνεται κάθε προσπάθεια για διαχείριση όλων των περιστατικών που προσέρχονται στα δημόσια νοσηλευτήρια. Με βάση την απόφαση του Υπουργείου Υγείας, όλα τα μη εξαιρετικά επίγοντα περιστατικά θα πρέπει να διοχετεύονται στον ιδιωτικό τομέα φροντίδας. Μαρία. Σε ευχαριστώ, Χριστίνα. Καλό βράδυ. Σε καλή κατάσταση νοσηλεύεται στο Μακάριο Νοσοκομείο το τριόμηνο βρέφος που διαγνώστηκε χθες θετικό στον κορονοϊό, αφού ήρθε σε επαφή με τη γιαγιά του, η οποία είναι θετική στον ιό. Την ίδια ώρα στο Μακάριο Νοσοκομείο εξετάζεται για κορονοϊό και ένα άλλο βρέφος 20 μηνών. Ναι, πράγματι νοσηλεύεται στο θάλαμο αρνητικής πίεσης ένα βρέφος αγόρι ηλικίας 3 μηνών, το οποίο έχει διαπιστωθεί ότι υπάσχει από κορονοϊό. Το παιδί είναι σε άριστη γενική κατάσταση. Ήρθε γιατί παρουσίαζε δεκατική πυρετική κίνηση και ανορεξία. Υπήρχε από το ιστορικό η πληροφορία ότι ήρθε σε επαφή με επιβεβαιωμένο κρούσμα κορονοϊού πριν μία εβδομάδα. Με τη γιαγιά του λένε οι πληροφορίες, ναι. Κύριε Ηλία, ναι. Ναι. Γι' αυτό το λόγο το παιδί θεωρήθηκε ότι είναι ύποπτο να πάσχει και αυτό από κορονοϊό, γιατί ξέρουμε ότι η συμπτωματολογία στα παιδιά συνήθως είναι ήπια. Και για τον λόγο αυτό παραλήφθη κάτω με βάση του πρωτοκόλλου από την ειδική ομάδα και μεταφέρθηκε απευθείας στο θάλαμο αρνητικής πίεσης, όπου νοσηλεύεται ακόμη και σήμερα. Είναι και η μητέρα του μαζί με το παιδάκι, ναι. Ναι, βεβαίως. Είναι και η μητέρα του, η οποία και αυτή έχουμε λέξει σήμερα για να δούμε εάν έχει και αυτή μολυθεί από τον συγκεκριμένο ιό.
Και επίσης, άρα το παιδί αυτό είναι σε άρρηστη γενική κατάσταση. Mm-hmm. Είναι το πρώτο διαγνωσμένο παιδί που έχουμε στην Κύπρο. Φυσικά ήταν θέμα χρόνου να έχουμε, γιατί από το συνολικό αριθμό κρουσμάτων που έχουμε, το 4% περίπου βάσει των διεθνών στατιστικών αφορά τον παιδικό πληθυσμό. Αφορά παιδιά κάτω της ηλικίας των 16 χρονών. Συνεπώς, εάν έχουμε 132 επιβεβαιωμένα κρούσματα αυτή τη στιγμή, αναμένεται 5 με 6 να είναι τα παιδιά. Ναι. Επομένως, αναμένουμε και άλλα ενδεχομένως περιστατικά. Ναι. Και εξετάζεται και ένα βρέφος 20 μηνών. Εξετάζουμε και ένα νήπιο κοριτσάκι ηλικίας 20 μηνών, το οποίο ήρθε με συμπτωματολογία λίμωξης αναπνευστικού, κυρίως κατώτερο αναπνευστικό έχει αυτό το παιδί, έχει αναπνευστική δυσχέρεια. Μεταφέρθηκε χθες το βράδυ, αναμένουμε τον εργαστηριακό έλεγχο και αυτό το παιδί είναι στον θάλαμο αρνητικής πίεσης. Και όταν λέμε θάλαμο αρνητικής πίεσης, εννοούμε τις ιδανικές συνθήκες του θαλάμου, όπου οι θάλαμοι αυτοί κλείνουν αεροστεγώς. Ναι. Αερίζονται συνεχώς και όλη η ατμοσφαιρική. Ο ατμοσφαιρικός αέρας εντός του θαλάμου διοχετεύεται αναταχτά χρονικά διαστήματα προς τα έξω σε ασφαλές μέρος. Συνεπώς μειώνεται στο ελάχιστο ο κίνδυνος διασποράς του ιού στα άλλα παιδιά που νοσηλεύουμε, αλλά και στο προσωπικό του νοσοκομείου. Ναι. Γι' αυτό τον λόγο, επειδή πολλοί γονείς ανησυχούν ότι θα γίνει διασπορά του ιού στα άλλα παιδιά που νοσηλεύονται εδώ στο Μακάριο, πρέπει να είμαι απόλυτα καθησυχαστικός ότι έχουμε ελαχιστοποιήσει την πιθανότητα αυτά τα περιστατικά. Δεν υπάρχει περίπτωση να μεταφερθεί ο ιός στο υλικό φορτίο στα άλλα παιδιά, γιατί έχουμε πάρει όλα τα ενδεδειγμένα μέτρα. Ο κίνδυνος είναι με τα άλλα τα παιδιά τα οποία έρχονται εδώ, γιατί η συμπτωματολογία είναι παρόμοια με τη συμπτωματολογία των άλλων υιογενών λοιμώξεων του αναπνευστικού. Για να ελαχιστοποιήσουμε και αυτό το κίνδυνο, έχουμε ορίσει ένα θάλαμο σαν θάλαμο λοιμώξεων του αναπνευστικού και μπαίνουν όλα εκεί τα ύποπτα περιστατικά, γιατί τώρα, επειδή είμαστε στο τέλος της χειμερινής περίοδου, είμαστε στο τέλος της εποχικής γρίπης, άρα οποιαδήποτε συμπτωματολογία παραπέμπει σε λίμωξη αναπνευστικού πρέπει να θεωρείται πιθανό κρούσμα από κορονοϊό μέχρι σε αποκλεισμού, μέχρι σε αποδείξεως του αντιθέτου. Συνεπώς, παίρνουμε όλα τα μέτρα και όλα τα περιστατικά που έρχονται αντιμετωπίζονται με μπύρετες λίμωξη αναπνευστικού, αντιμετωπίζονται ως σαν να είναι λίμωξη από κορονοϊό, μέχρι ότου επιβεβαιωθεί ή όχι το αποτέλεσμα, το οποίο δυστυχώς γίνεται μόνο με το επίχρησμα, γίνεται μόνο με την ειδική εξέταση. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος από την κλινική εικόνα να βάλει κανείς τη διάγνωση της λίμωξης του κορονοϊού. Γι' αυτό προσπαθούμε να διασφαλίσουμε την υγεία των άλλων παιδιών και να κρατήσουμε καθαρό το μοναδικό τριτοβάθμιο παιδιατρικό νοσοκομείο της χώρας. Πέραν των 4.000 δειγμάτων για ανίχνευση του κορονοϊού, διεκπαιρέωση μέχρι στιγμής από την εμφάνιση των πρώτων κρουσμάτων στην Κύπρο, το Ινστιτούτο Νευρολογίας και Γενετικής. Ενώ η ροή των δειγμάτων συνεχίζεται να φτάνει ασταμάτητα, δήλωσε ο εκτελεστικός ιατρικός διευθυντής του Ινστιτούτου, Λεωνίδας Φυλακτού. Η ροή των δειγμάτων είναι συνεχής και κατάπαυστη, σημείωσε, κάνοντας λόγο για αριθμό 300 με 500 δειγμάτων την ημέρα. Το Ινστιτούτο Νευρολογίας και Γενετικής δεν αντιμετωπίζει οποιοδήποτε πρόβλημα στο έργο του, είπε ο κύριος Φυλακτούς, τονίζοντας ότι υπάρχει το εξειδικευμένο προσωπικό και η κατάλληλη υλικοτεχνική υποδομή για τη διεξαγωγή των εξετάσεων. Τηλεδιάσκεψη μεταξύ των αρμοδίων υπουργών και των κομμάτων για επισκόπηση των νομοθετημάτων της κυβέρνησης πραγματοποιήθηκε πριν από λίγο. Μας ενημερώνει ο Μάριος Καμιναρίδης. Καλησπέρα, Μάρια. Καλησπέρα, Μάρια. Καλησπέρα, κυρίες και κύριοι. Έτσι, ακριβώς όπως έχεις προαναφέρει, θα αναφέρω τα τελευταία νέα που έχουμε, ενώ ότι βρίσκεται ακόμα σε εξέλιξη τηλεδιάσκεψη αναμεταξύ των πολιτικών κομμάτων και τους αρμόδιους υπουργούς οικονομικών και εργασίας. Έτσι, για να υπάρχει συνένεση για την ψήφιση των κυβερνητικά νομοσχέδια, τα οποία θα βρίσκονται ενώπιον της Βουλής των Αντιπροσώπων αύριο σε μια έκτακτη συνεδρία στις 4 το απόγευμα. Να αναφέρω ότι η τηλεδιάσκεψη ξεκίνησε σήμερα στις 6 το απόγευμα και βρίσκεται σε εξέλιξη για να εγκρίνουν και τα πολιτικά κόμματα τις κυβερνητικές προτάσεις,
ενώπιον βεβαίως και τις εξελίξεις γύρω και από την οικονομία και τους εργαζόμενους και τις επιχειρήσεις. Μιλούμε για ένα πακέτο στήριξης άνω των 280.000 εργαζόμενους και περίπου 60.000 επιχειρήσεις. Επίσης και οι αυτοεργαζόμενοι θα υπάρχει και πακέτο στήριξη προς αυτούς. Να αναφέρω επίσης ότι αύριο το πρωί στις 10 θα συνέλθει πάλι με την διάσκεψη Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και στις 4 το απόγευμα θα είναι η Ολομέλεια της Βουλής των Αντιπροσώπων. Μαρία. Σε ευχαριστώ, Μάριε. Καλό βράδυ να έχεις. Να δούμε τι δήλωσε νωρίτερα ο Υπουργός Οικονομικών. Η μάχη θα κριθεί στο πόσο θα προστατεύσουμε τις εταιρείες από πτώχευση μέσω της παροχής άμεσης ρευστότητας για να αποφύγουμε την απότομη αύξηση της ανεργίας και την απότομη χρεοκοπία μεγάλου αριθμού επιχειρήσεων σε αυτή την πολύ καθοριστική και κρίσιμη περίοδο. Η παρεχόμενη ρευστότητα και χρήμα θα χρησιμοποιηθεί για την αποπληρωμή οφειλών σε προμηθευτές, κατεβολές μισθών και άλλων υποχρεώσεων για να μείνουν οι επιχειρήσεις εν ζωή. Αλλιώς η βλάβη στην οικονομία θα είναι παρατεταμένη, βαθύτερη και η ανάκαμψη πολύ πιο αργή. Αυτή η ρευστότητα πρέπει να διοχετευτεί μέσω του τραπεζικού συστήματος στην πραγματική οικονομία και όχι στον ίδιο τον τραπεζικό τομέα. Επιχορηγούμε το παζάρι και όχι το τραπεζικό σύστημα, όπως άλλωστε προβλέπουν και σχετικές ευρωπαϊκές οδηγίες και πολιτικές. Γι' αυτό το λόγο, το περασμένο διάστημα, σε πλήρη συντονισμό με την Κεντρική Τράπεζα και το διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας, τον οποίο θέλω να ευχαριστήσω, ούτως ώστε να συνδυάσουμε με τον καλύτερο τρόπο τόσο τα νομισματικά όσο και τα δημοσιονομικά μας εργαλεία σε ένα κοινό μέτωπο στον πόλεμο κατά των οικονομικών επιπτώσεων από την πανδημία του κορονοϊού, έχουμε αποφασίσει να προχωρήσουμε με τη ρύθμιση δύο νομοθεσιών. Δύο νομοθεσιών οι οποίες έχουν εγκριθεί σήμερα από το Υπουργικό Συμβούλιο. Η πρώτη νομοθεσία αφορά την αναστολή μέσω νόμου και διατάγματος του Υπουργού Οικονομικών της αποπληρωμής δόσεων κεφαλαίου και τόκων για δάνεια προς χρηματοοικονομικούς οργανισμούς για περίοδο 9 μηνών μέχρι την 31/12/2020. Από την αναστολή καλύπτονται πέραν των επιχειρήσεων τα φυσικά πρόσωπα και αυτοτελώς εργαζόμενοι οι οποίοι ήταν συνεπείς στις υποχρεώσεις τους. Σημειώνεται ότι πέραν των τραπεζών καλύπτονται και επιστωτικά ιδρύματα όπως οι εταιρείες διαχείρισης δανείων, οι ασφαλιστικές εταιρείες και ο ΚΟΑΓ. Στο τέλος της περίοδου τα δεδομένα θα επαναξιολογηθούν και ανάλογα με τις αποφάσεις των αρμοδίων ευρωπαϊκών οργάνων θα αναπροσαρμοστούν ανάλογα. Για την εφαρμογή του μέτρου θα πρέπει να γίνει γραπτό αίτημα στους χρηματοοικονομικούς οργανισμούς. Με γραπτό αίτημα για εταιρείες και αυτοτελώς εργαζόμενους θα αναστέλλεται επίσης η υποχρέωσή τους για υποβολή των οικονομικών λογαριασμών τους στους χρηματοοικονομικούς οργανισμούς κατά το έτος 2019. Με αυτό τον νόμο για το moratorium των δόσεων, διασφαλίζεται βασικά ότι η κυβερνητική απόφαση για αναστολή των δόσεων δεν θα επιχορηγεί τις τράπεζες, θα επιχορηγεί την πραγματική οικονομία. Θα επιχορηγεί τα νοικοκυριά, το μικρομεσαίο επιχειρηματία, την επιχείρηση που αδυνατούν να αντεπεξέλθουν των υποχρεώσεων τους για να επιβιώσουν λόγω της δραματικής μείωσης των εισοδημάτων τους. Από την άλλη, οι τράπεζες, ενώ θα έχουν κόστος λόγω της αναδιάρθρωσης βασικά των δανείων τους ως συνέπεια της αναστολής της καταβολής των δόσεων, δεν αναμένεται να αντιμετωπίσουν προβλήματα βιωσιμότητας λόγω της ευελιξίας που παρέχεται από τις αποφάσεις της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου και των αρμόδιων ευρωπαϊκών νομισματικών αρχών που θα εξηγήσει και μετά ο διοικητής. Η δεύτερη νομοθεσία αφορά την παραχώρηση κυβερνητικών εγγυήσεων συνολικού ποσού μέχρι 2 δισεκατομμυρίων ευρώ με σκοπό, πρώτο, την παραχώρηση νέων χαμηλότοκων δανείων ύψος 1.750.000 εκατομμυρίων ευρώ σε επιχειρήσεις και αυτοτελώς εργαζόμενους για αντιμετώπιση των οικονομικών επιπτώσεων από τα μέτρα που λήφθηκαν για αντιμετώπιση της πανδημίας του κορονοϊού. Και δεύτερο, την επιδότηση μέρος του επιτοκίου σε φυσικά πρόσωπα, αυτοτελώς εργαζομένους και επιχειρήσεις ύψος 250 εκατομμυρίων ευρώ.
Οι βασικές αρχές της παραχώρησης των κυβερνητικών εγγυήσεων καλύπτονται στον νόμο, ενώ οι διάφοροι παραμέτροι και όροι της παραχορήγησης και χρήσης των κυβερνητικών εγγυήσεων θα εκδίδονται με διάταγμα του Υπουργού Οικονομικών, το οποίο θα δύναται να αναθεωρείται σε τακτή βάση αναλόγως των επικρατούσων συνθήκων, τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Όπως έχω αναφέρει, οι κυβερνητικές εγγυήσεις παραχωρούνται για την αύξηση της ρευστότητας στην πραγματική οικονομία και δεν θα μπορούν να χρησιμοποιούνται για την αποπληρωμή των υφισταμένων δανείων. Θα μπορούν όμως να χρησιμοποιούνται για τόκους υφιστάμενων δανείων, τα οποία είναι μέρος του υφιστάμενου προγράμματος. Οι κυβερνητικές εγγυήσεις θα καλύπτουν το 70% των ζημιών που δυνατόν να προκύψουν από τα πιο πάνω δάνεια και οι τράπεζες το υπόλοιπο 30%. Ανεξαρτήτως εάν το δάνειο είναι εξασφαλισμένο ή μη. Τα δάνεια θα έχουν διάρκεια από 3 μήνες μέχρι και 6 χρόνια, εξαιρουμένων των τρεχουμένων λογαριασμών, των οποίων η μέγιστη διάρκεια της εγγύησης θα είναι το 1 έτος. Η διαδικασία παραχώρησης των κυβερνητικών εγγύησεων προς τα πιστωτικά ιδρύματα θα αρχίσει στις αρχές Απριλίου και αναμένουμε ότι η παραχώρηση των πρώτων δανείων θα ξεκινήσει αρχές Μαΐου του 2020. Περιλαμβάνονται επίσης κριτήρια και όροι ως προς την παραχώρηση των κυβερνητικών εγγυήσεων στα πιστωτικά ιδρύματα, καθώς και σε σχέση με την παραχώρηση των δανείων προς αυτοτελώς εργαζόμενους και επιχειρήσεις, όπως το ανώτατο ύψος των δανείων που θα μπορεί να τους παραχωρηθεί, καθώς και για ποιους λόγους θα μπορεί να τους παραχωρηθεί, δηλαδή για την κάλυψη αναγκών ρευστότητας, κεφάλαιο κίνησης και επενδύσεων. Σημειώνω κυρίως τον όρο του σχεδίου και του προγράμματος, ότι οι επιλέξιμες επιχειρήσεις και αυτοτελώς εργαζόμενοι δεν θα προχωρήσουν σε οποιασδήποτε απολύσεις προσωπικού από την ημερομηνία έκδοσης του διατάγματος και μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του 2020 μέσω του Ταμείου Πλεονασμού. Επαναλαμβάνω ότι όλη η κυβερνητική πολιτική, η κυβερνητική πολιτική που αφορά και το πρόγραμμα ρευστότητας αλλά και το δημοσιονομικό πακέτο, η οποία επιχορηγείται από λεφτά του φορολογουμένου, συμπεριλαμβανομένης και της κρατικής εγγύησης, στοχεύει στη διατήρηση των θέσεων εργασίας και της αποφυγής χρεοκοπιών. Καθορίζονται χαμηλότοκα δάνεια για τα νέα δάνεια που θα παραχωρηθούν, σύμφωνα με το προσωρινό πλαίσιο των κρατικών ενισχύσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για λήψη μέτρων κρατικής ενίσχυσης με σκοπό τη στήριξη της οικονομίας. Η όποια περαιτέρω μείωση των επιτοκίων ενδεχομένως να θεωρείται κρατική ενίσχυση από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα παραδείγματα των επιτοκίων έχουν ως εξής. Α. Το συνολικό επιτόκιο των νέων δανείων για μια μικρομεσαία επιχείρηση ή ένα αυτοτελώς εργαζόμενο θα ανέρχεται για ένα εξασφαλισμένο δάνειο χρονικής διάρκειας μέχρι 1 έτος το 0,75% και με χωρίς εξασφάλιση το 1,25%. Για ένα εξασφαλισμένο δάνειο χρονικής διάρκειας μέχρι 3 έτη το 1% και χωρίς εξασφάλιση το 1,50%. Για ένα εξασφαλισμένο δάνειο χρονικής διάρκειας μέχρι 6 έτη στο 1,5% και με χωρίς εξασφάλιση στο 2%. Αντίστοιχα, το συνολικό επιτόκιο των νέων δανείων για μια μεγάλη επιχείρηση θα ανέρχεται ως ακολούθως. Για ένα εξασφαλισμένο δάνειο χρονικής διάρκειας μέχρι 1 έτος το 1% και χωρίς εξασφάλιση στο 1,5%. Για ένα εξασφαλισμένο δάνειο χρονικής διάρκειας μέχρι 3 έτη στο 1,5% και με χωρίς εξασφάλιση στο 2%. Για ένα εξασφαλισμένο δάνειο χρονικής διάρκειας μέχρι 6 έτη στο 2,5% και χωρίς εξασφάλιση στο 3%. Πιστεύουμε ότι αυτή η τιμολόγηση των δανείων είναι σύμφωνη και με το ευρωπαϊκό πλαίσιο το οποίο έχει εκδοθεί τις τελευταίες μέρες για αυτό τον σκοπό. Έως και 3.000 ευρώ μπορεί να φτάσει το πρόστιμο παράβασης του διατάγματος της κατεξαίρεσης διακίνησης και η υπόθεση να οδηγηθεί στο δικαστήριο, δήλωσε σήμερα ο Υπουργός Δικαιοσύνης μετά το τέλος του Υπουργικού Συμβουλίου. Την ίδια ώρα το Υπουργικό άναψε πράσινο φως στην αναστολή εξώσεως σε περίπτωση μη καταβολής ενοικίου. 150 ευρώ το εξώδικο και σε περίπτωση που κρίνεται αυτό αναγκαίο υπάρχει δυνατότητα να οδηγηθεί υπόθεση στα δικαστήρια με ποινή φυλάκισης ή και πρόστιμο μέχρι 3.000 ευρώ εφόσον εγκριθούν αυτά από τη Βουλή αύριο. Επίσης να τονίσω ότι παρά τον περιορισμό των υποθέσεων που εκδικάζονται στα δικαστήρια στις πιο επίγουσες, να επαναλάβω και πάλι
ότι οι παραβιάσεις του νόμου περί λιμοκαθάρσεως είναι μέσα στις εξαιρέσεις των υποθέσεων που με βάση την παρούσα πρακτική των δικαστηριών και να καταχωρούνται μπορούν και να εκδικάζονται. Άρα θα καταχωρούνται και θα εκδικάζονται αμέσως. Το άλλο το νομοσχέδιο το οποίο αφορά το Υπουργείο Δικαιοσύνης και το οποίο εγκρίθηκε στη σημερινή συνεδρία του Υπουργικού Συμβουλίου είναι το νομοσχέδιο με βάση το οποίο αναστέλλεται η διαδικασία εκτέλεσης οποιασδήποτε απόφασης ή διατάγματος έξωσης λόγω μη καταβολής ενοικίου μέχρι την 31 Μαΐου του 2020. Το νομοσχέδιο αυτό εφαρμόζεται σε περιπτώσεις που δεν καταβλήθηκε οποιοδήποτε ενίκιο νομίμως οφειλόμενο μετά την 1η Μαρτίου. Δηλαδή υποθέσεις που αφορούν καθυστερημένα ενίκια πριν τις 29 Φεβρουαρίου μπορούν να συνεχίσουν να προχωρούν. 6.822 ελέγχοι και 445 καταγγελίες οδηγών και πεζών έγιναν από τις 24 Μαρτίου μέχρι και σήμερα στις 7 το πρωί, δήλωσε μετά τη συνεδρία του Υπουργικού ο Υπουργός Δικαιοσύνης. Από τις 24 Μαρτίου του 2020 στις 6 το απόγευμα που ξεκίνησε η εφαρμογή του νέου διατάγματος για απαγόρευση των αχρίαστων μετακινήσεων μέχρι σήμερα το πρωί στις 26 του μηνός, δηλαδή στις 7 το πρωί, διενεργήθηκαν πανκύπρια 6.822 έλεγχοι και έγιναν 445 καταγγελίες οδηγών και πεζών για παράβαση του σχετικού διατάγματος. Όσον αφορά παραβάσεις υποστατικών, για τα διατάγματα που υπήρχαν σε ισχύ από τις 11 Μαρτίου μέχρι και σήμερα στις 6 το πρωί διενεργήθηκαν συνολικά πανκύπρια 20.510 έλεγχοι σε υποστατικά και έγιναν 46 καταγγελίες. Από το Σάββατο 21 Μαρτίου όπου είχα ζητήσει την εντατικοποίηση των ελέγχων από την αστυνομία, οι έλεγχοι υπερδιπλασιάστηκαν και ενδεικτικά απλά αναφέρω ότι από την 21 Μαρτίου μέχρι και σήμερα διενεργήθηκαν πανκύπρια 14.197 έλεγχοι σε υποστατικά και έγιναν 34 καταγγελίες. Οι καταγγελίες αφορούν κυρίως εκκλησίες, μπαράκια, καφενεία, περίπτερα, πλανόδιους πολιτές, εστιατόρια, κουρίο, λαϊκές αγορές, σκοπευτήριο. Δεν θα υπάρξει άλλη ανεκτικότητα, δήλωσε στο Capital ο Υπουργός Εσωτερικός Νίκος Νουρής, προειδοποιώντας την ίδια ώρα ότι οι παραβάτες θα τιμωρούνται. Κάλεσε την ίδια ώρα τους πολίτες να επιδείξουν αυτοέλεγχο και αλληλεγγύη προς τους συμπολίτες τους. Προσδοκία μας είναι να υπάρχει απόλυτη εφαρμογή βεβαίως για να αποτρέψουμε τα χειρότερα, γιατί αυτό το οποίο ζητούμε αυτή τη στιγμή από τους πολίτες είναι να επιδείξουν αυτοσυνειδησία, αυτοέλεγχο, αίσθημα αλληλεγγύης προς τον εαυτό τους και τον συνανθρωπό τους, για να μπορέσουμε να επιτύχουμε τον στόχο μας, που ένας είναι ο στόχος μας, είναι να σπάσουμε αυτή την αλυσίδα του κορονοϊού. Και αυτό μπορεί να γίνει επίσης με ένα και μοναδικό τρόπο, τον αυτοπεριορισμό του καθενός από εμάς στο σπίτι. Αυτό το οποίο λοιπόν με ρωτάτε, νομίζω ότι είναι γρήγορα για να γίνει αποτίμηση για το ποσοστό, αν θέλετε, της συμμόρφωσης. Έχουμε διάγει μόλις το πρώτο 24ωρο. Χτες υπήρξε μια ικανοποιητική συμμόρφωση. Παρά τα αυτά, όπως έχετε πει εσείς, έχουν γίνει και αρκετές καταγγελίες. Υπήρξε μια πρώτη ανεκτικότητα εκ μέρους της αστυνομίας το πρώτο 24ωρο, όμως δεν θα συνεχίσει αυτή η ανεκτικότητα, θα τιμωρηθούν οι παραβάτες, γιατί θέλουμε πραγματικά να κατανοήσει αυτή η μικρή μειοψηφία ότι πρώτον θα πρέπει να σεβαστεί τον εαυτό της, τη συνέχεια τους υπόλοιπους, για να μπορέσουμε να φτάσουμε σε αυτό που είναι επιθυμητό. Δεν γίνεται και δεν είναι αποδεκτό από την πλευρά της κυβέρνησης να αφήσουμε ανθρώπους να θέτουν σε κίνδυνο ζωές, γιατί δυστυχώς δεν μιλάμε πλέον μόνο για περιστατικά τα οποία καταγράφονται, μιλούμε και για τις ανθρώπινες ζωές. Και βεβαίως μας απασχολεί πάρα πολύ το γεγονός ότι κινδυνεύει να καταρριφθεί ο μύθος που κυκλοφόρησε όλο αυτό το διάστημα της εβδομάδας, ότι η συγκεκριμένη πανδημία κατά κύριο λόγο έπληξε την τρίτη ηλικία. Έχουμε δει τα τελευταία 24 ώρα περιστατικά και στην χώρα μας, δυστυχώς, να χάνουμε έναν άνθρωπο 58 χρονών
να έχουμε άλλους σοβαρά σε χαμηλότερες ηλικίες και να έχουμε δει στην Ελλάδα χτες να χάνονται ανθρώπινες ζωές ανθρώπων που κυμαίνονται μεταξύ 40 και 50 χρονών. Επομένως, ο κίνδυνος πλέον είναι για όλους και θα πρέπει να γίνει συνείδηση και κατανοητό. Αν δεν γίνει συνείδηση από όλους, η κυβέρνηση θα εντείνει τα συγκεκριμένα μέτρα και θα φτάσουμε σε μια κορύφωση την οποία απευχόμαστε να χρειαστεί να υλοποιήσουν. Όπως επίσης και οι νέοι μας, κύριε Υπουργέ, πρέπει να το κατανοήσουν αυτό, ότι δεν είναι αόρατη για τον ιό, όπως είπε και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Επιτρέψτε μου να πω ότι οι νέοι χρειάζονται μια πρόσθετη καθοδήγηση. Εμείς από την δική μας πλευρά το πράττουμε αυτό, αλλά νομίζω ότι απευθύνομαι στους γονείς των νέων παιδιών και των νέων ανθρώπων. Έχουμε μάλιστα εντατικοποιήσει και την διαφημιστική εκστρατεία με στόχο τους νέους ανθρώπους, ακριβώς για να περάσουμε σε αυτούς τους ανθρώπους τα μηνύματα, όπως έχετε πει προηγούμενα, αλλά κάνω έκκληση στους γονείς των νέων ανθρώπων να τους νουθετήσουν, γιατί επαναλαμβάνω, είναι κοινή υπόθεση όλων μας η εφαρμογή των μέτρων. Θέλουμε ο κόσμος να περιοριστεί. Από τη μια βλέπουμε μια καταθλιπτική εικόνα σε κάποιες περιπτώσεις της πόλης μας να είναι άδειες. Από την άλλη, αυτή η καταθλιπτική εικόνα σημαίνει υλοποίηση των μέτρων, άρα περιορισμό του κινδύνου. Ναι. Τώρα, είδαμε ότι στην σημερινή συνεδρία του Υπουργικού αποφασίστηκε και η αύξηση των εξοδικών, κύριε Υπουργέ, μέχρι και 3.000 πρόστιμο. Κοιτάξτε, η κυβέρνηση θα πάρει όλα εκείνα τα μέτρα τα οποία χρειάζεται να πάρει, αλλά επαναλαμβάνω, εμείς δεν στεκόμαστε στο συγκεκριμένο θέμα. Η έννοια της άσκησης, της εποπτείας, αν θέλετε, απευθύνεται, επαναλαμβάνω, σε αυτή την μειοψηφία. Θέλουμε όμως να είμαστε αμήλικτοι στην περίπτωση που θα παρατηρηθεί όντως μια συνειδητή παραβίαση των μέτρων που η κυβέρνηση εξήγηλε. Μέσα στα πλαίσια αυτά, λοιπόν, έγινε εισήγηση και έχουν αυξηθεί συγκεκριμένα πρόστιμα. Μάλιστα. Το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε επίσης σειρά μέτρο για τη στήριξη του αγροτικού τομέα. Όπως ανάφερε σε δήλωσή του ο Υπουργός Γεωργίας Κώστας Καδής, πρόκειται για επιπρόσθετα μέτρα μαζί με αυτά που θα ανακοινωθούν από το Υπουργείο Εργασίας και Υπουργείο Οικονομικών. Την ίδια ώρα, το Υπουργικό αποφάσισε παραχώρηση έκτακτης οικονομικής βοήθειας σε φιλοζωικές οργανώσεις ύψους 50.000 ευρώ για σύντηση ζώων που βρίσκονται στα καταφύγια. Η παραχώρηση δωρεάν ποσότητας νερού προς τους γεωργούς, ίσως με το 20% της ποσότητας που θα έχει καταναλωθεί την τετραμηνία Μαρτίου-Ιουνίου. Αντί να εκδοθούν αναδίμηνο Μάρτιος-Απρίλιος-Μάιος-Ιούνιος, θα κατανεμηθούν στις χρεώσεις κατανάλωσης των επόμενων τριών διμήνων στα αντίστοιχα τιμολόγια. Την μη επιβολή τέλους υπερκατανάλωσης για το 2019. Αποφασίσαμε επίσης σε σχέση με το νερό την μη αποκοπή του νερού σε αγρότες και αγροτικές επιχειρήσεις λόγω καθυστερημένων οφειλών μέχρι και τον Αύγουστο του 2020. Πλήρη και έγκαιρη αποζημίωση αγροτών για ζημιές που έχουν υποστεί συγκεκριμένοι τύποι καλλιεργειών κατά την προηγούμενη περίοδο λόγω ακραίων καιρικών φαινομένων. Ενέκρινε το συνολικό ποσό που φτάνει τα 11,2 εκατομμύρια. Το Υπουργείο μας θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια ούτως ώστε η καταβολή των αποζημιώσεων να αρχίσει μέσα στις αμέσως επόμενες μέρες και να ολοκληρωθεί πριν από το Πάσχα. Ήταν ρυθμίσεις για διευκόλυνση των αγροτών να εξασφαλίσουν χρηματοδότηση μέσα από το πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης, μετακινώντας τις προθεσμίες υποβολής των αιτήσεών τους σε χρόνο που έχει συμφωνηθεί με τις αγροτικές οργανώσεις. Επιπρόσθετα, απλοποιούνται οι διαδικασίες άντλησης χρηματοδότησης σε τρέχουσες δράσεις. Επισπεύδεται η επιστροφή του φόρου προστιθέμενης αξίας που οφείλεται σε αγροτικές επιχειρήσεις. Μετά από επικοινωνία που έγινε με τον έφορο του φόρου προστιθέμενης αξίας, έχουν δοθεί οι απαραίτητες διαβεβαιώσεις ότι η επιστροφή του οφειλόμενου ΦΠΑ προς τους αγρότες θα γίνει άμεσα. Σε συνεργασία με το Υπουργείο Εργασίας, αποφασίστηκε η αυτόματη ανανέωση των αδειών για εργάτες τρίτων χωρών που απασχολούνται στον αγροτικό τομέα. Παραχώρηση έκτακτης οικονομικής βοήθειας σε φιλοζωικές οργανώσεις για σκοπούς σύντησης αδέσποτων ζώων κατά την περίοδο των περιοριστικών μέτρων λόγω κορονοϊού.
Στη Μητρόπολη Λεμεσού, για καταθέσει βρέθηκε κλιμάκιο του ΤΑΕ Λεμεσού μετά από απόφαση του Μητροπολίτη Λεμεσού να τελέσει εσπερινό την Τρίτη πριν τεθούν σε εφαρμογή τα μέτρα. Ναι, όσον αφορά το συγκεκριμένο θέμα, έχουν δοθεί οδηγίες από τον Αρχείο Αστυνομίας από την πρώτη μέρα όπου έχουμε λάβει αυτή την πληροφόρηση και γίνεται μία διερεύνηση αυτή τη στιγμή αναφορικά κατά πόσον το θέμα στη συγκεκριμένη εκκλησία υπήρχαν συγκεντρωμένα πρόσωπα περισσότερα από αυτά που επιτρέπεται, δηλαδή τον αριθμό των 75. Ναι. Mm-hmm. Λαμβάνεστε, ήταν πριν να τεθεί σε εφαρμογή το σχετικό διάταγμα, το οποίο αυτό τέθηκε στις 6 το απόγευμα. Όπως έχω αναφέρει, γίνονται αυτή τη στιγμή εξετάσεις, έχουν εξασφαλιστεί και φωτογραφικό υλικό αλλά και κάποια κινηματογραφικά πλάνα τα οποία αξιολογούνται αυτή τη στιγμή και όπως έχω αναφέρει διερευνάται η υπόθεση όπου θα διαπιστωθεί κατά πόσον ενδεχομένως έχει διαπραχθεί οποιοδήποτε ποινικό αδίκημα. Μάλιστα. Και αυτό αφορά στην συνάθρηση 75 και πλέον ατόμων, έτσι. Σίγουρα, ναι. Έκπληξη εκφράζει το Υπουργείο Υγείας για τις δημόσιες τοποθετήσεις μελών της ιατρικής κοινότητας, οι οποίοι ισχυρίζονται ότι δεν είχαν ενημερωθεί για τον τρόπο λειτουργίας των ιατρίων δημόσιας υγείας και τον ρόλο που θα έχουν οι προσωπικοί ιατροί στη διαδικασία πρόσβασης των ασθενών σε υπηρεσίες υγείας στο πλαίσιο της προσπάθειας διαχείρισης της πανδημίας. Σε ανακοίνωσή του, το Υπουργείο Υγείας αναφέρει πως είναι απορία άξιος που ακόμα και ο ίδιος ο πρόεδρος της Κυπριακής Εταιρείας Οικογενειακού Προσωπικού Ιατρού ισχυρίζεται ότι γνωρίζει τον τρόπο με τον οποίο θα λειτουργούν τα ιατρία δημόσιας υγείας και το ρόλο που καλούνται να έχουν οι προσωπικοί ιατροί στην προσπάθεια για αντιμετώπιση της πανδημίας του κορονοϊού. Στη συνέχεια των οδηγιών του Υπουργείου Υγείας και Υπουργείου Υγείας, ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Ιδιωτικών Νοσηλευτηρίων σε επικοδομικό κλίμα αποφάσισαν την ενίσχυση της μεταξύ τους συνεργασίας και καθόρισαν το πρωτόκολλο που θα εφαρμόζεται αναφορικά με περιστατικά επιδοτούμενα ασθενών του Υπουργείου Υγείας που θα αποστέλλονται και για εισαγωγή σε ιδιωτικά νοσηλευτήρια για να μπορέσουν να ανταποκριθούν με αποτελεσματικότητα και αμεσότητα στις νέες αυξημένες ανάγκες που έχουν διενεργηθεί. Το Υπουργείο Υγείας θεωρεί επιβεβλημένη τη συνεργασία του Δημοσίου με τον ιδιωτικό τομέα που συμβάλλει στην ορθή αντιμετώπιση των περιστατικών που θα προκύψουν κατά τη διάρκεια της περίοδου εκτάκτου ανάγκης που διανύει η χώρα. Πάμε να δούμε τώρα την κίνηση των μετοχών στο χρηματιστήριο και τις ισοτιμίες συναλλάγματος. Το χρηματιστηριακό δελτίο είναι μια προσφορά της Total Care. Η σκόνη που σέβεται το περιβάλλον και την οικοκυρά. Total Care. We care. Και πριν κλείσουμε να ρίξουμε μια ματιά στον καιρό. Το δελτίο καιρού σας προσφέρει η ΣΥΤΑ. Όσο μοιραζόμαστε τη δύναμη της επικοινωνίας, μένουμε σπίτι, αλλά είμαστε παντού. Και είμαστε μαζί. Είμαστε εδώ για να είστε κοντά. ΣΥΤΑ. Νιώσε κοντά, φτάσε μακριά. Απόψε ο καιρός θα είναι κυρίως έθριος με χαμηλή νέφωση. Η θερμοκρασία θα πέσει στους 9 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 11 στα παράλια και στους 4 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Αύριο ο καιρός θα είναι κυρίως έθριος με νεφώσεις και ρεή σκόνη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 20 βαθμούς στο εσωτερικό και τα παράλια και στους 13 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Στο σημείο αυτό φτάσαμε στο τέλος του δελτίου μας. Κυρίες και κύριοι, καλό σας βράδυ.